Αίσθηση προκάλεσε η ευνηδιαστική τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ότι οι προτάσεις των κομμάτων για το δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ μπορούν να αθρηστούν. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσαν να αθρηστούν οι υπογραφές των βουλευτών, εφόσον σε όλες τις προτάσεις υπάρχει κοινό αίτημα. Θα μπορούσε μάλιστα να ανοίξει εκτάκτως η Ολομέλεια, προκειμένου να γίνει η συζήτηση τώρα και όχι τον Οκτώβριο. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί να δώσει επιχειρήματα στην αντιπολίτευση να την κατηγορεί. Όμως όλα αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις. Ο χειρισμός του θέματος είναι απόφαση της κυβέρνησης. Εάν γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση η πρόταση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τότε ενδέχεται να αθρηστούν όχι μόνο οι υπογραφές της προτάσης του ΚΚΕ, της Δημοκρατικής Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Χρυσής Αυγής, εάν καταθέσει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, τόνισε ότι η πρόταση πρέπει να είναι ενιαία και ταυτόσιμη. Εάν υπάρχει πράγματι ενιαία πρόταση 120 βουλευτών, θα το δούμε. Ενιαία και ταυτόσιμη. Του συνταγματικού τόξου θέλω να ελπίζω, έτσι. Χωρίς να υπολογίζεται η Χρυσή Αυγή. Θα υπάρξει άμεση απάντηση σύμφωνα με το Σύνταγμα, γιατί τίποτα δεν μπορεί να μένει σε εκκρεμότητα. Και βέβαια πρέπει να αποσυνδέσουμε για λόγους θεσμικής σοβαρότητας και εθνικού συμφέροντος αυτή την προσπάθεια από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για δημοψήφισμα προκάλεσε εσωτερικό διχασμό στη Δημοκρατική Αριστερά, καθώς 5 βουλευτές, η Σπύρος Λυκούδης, Κατερίνα Μάρκου, Νίκη Φούντα και Θωμάς Ψήρας, αλλά και ο Γρηγόρης Ψαριανός, που έχει διαφοροποιηθεί εξ αρχής, αρνήθηκαν να συνυπογράψουν. Η πρόταση Τσίπρα για δημοψήφισμα είναι πρόταση για δημιουργία δικού του μπλοκ συμμαχιών. Εάν η Δημάρτη αποδεχθεί, γίνεται συμπληρωματικό στοιχείο και υπογράφει τον πολιτικό της θάνατο. Η Δημοκρατική Αριστερά τελικά δεν θα υπογράψει την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα καταθέσει δική της. Μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς και θα υπογράψει και θα ψηφίσει την πρόταση να προκληθεί συζήτηση για την διενέργεια δημοψηφίσματος. Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Την ίδια ώρα, οι διεργασίες για τη συλλογή των 120 υπογραφών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εντείνονται με τους Παναγιώτη Λαφαζάνη και Νίκο Βούτσι να κάνουν κινήσεις προσέγγισης ανεξάρτητων βουλευτών. Είναι θετική η Δημάρ για να συνυπογράψει. Είναι θετική η ΑΝΕΛ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες για να συνυπογράψουν. Κάνουμε συζητήσεις με ανεξάρτητους βουλευτές, όπου και εκεί βρίσκουμε ένα θετικό κλίμα, μια θετική ανταπόκριση. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να γίνει? Ναι, βεβαίως, είναι ρεαλιστικότατο. Τα ελληνικά νοικοκυριά θα χτυπηθούν από τις νέες αυξήσεις που θα επιβάλλουν τα καινούργια αφεντικά της ηλεκτροδότησης σε συμπαιγνία με την υποτιθέμενη ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Η περίπτωση της ΔΕΗ αποδεικνύει ότι η βάρβαρη πολιτική και ο αυταρχισμός της κυβέρνησης αντιμετωπίζεται με ένταση της εργατικής λαϊκής πάλης και ανασύνταξη του κινήματος σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και όχι με τακτικισμούς όσων φιλοδοξούν να διαχειριστούν τη σημερινή βαρβαρότητα σε βάρος πάντα του λαού.